Κομωτινή. Στην Κομωτινή, κύριε Σιχή. Στην Κομωτινή είχαμε επέμβαση της αστυνομίας. Η Κατερίνα Καλεντερίδη, η ανταποκρίτρια του Action 24 στην Αλεξανδρούπολη και ο κύριος Μιχάλης Χρυσομάλης, κοσμήτωρας της νομικής στο Πανεπιστήμιο της Θράκης. Καλημέρα και στους δύο. Καλή Κατερίνα, σήμερα. Θα μας δώσεις το ρεπορτάζ. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους από τη Θράκη. Ελεύθεροι λοιπόν αφέθηκαν τελικά οι 18 συνολικά φοιτητές που είχαν προσαχθεί χθες από την ελληνική αστυνομία κατά την εκένωση της κατάληψης νομικής στην Κομωτινή, στην Πανεπιστημιούπολη και συγκεκριμένα το μεσημέρι. Νωρίτερα να σας πω, χθες το βράδυ αφέθηκαν πρώτα ελεύθεροι οι 6, ενώ οι 12 εναπομείναντες, ενώ όλες οι πηγές μας διαβεβαίωναν ότι θα παρέμεναν τη νύχτα στο τμήμα με τις κατηγορίες για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας, τελικά γύρω στις 12 το βράδυ υπήρξε ανατροπή και βγήκαν από το τμήμα αφού έγινε η ταυτοποίηση των στοιχείων τους. Τους προσαχθέντες τώρα περίμεναν έξω αρκετοί φοιτητές, έξω από το αστυνομικό μέγαρο της Κομωτινής, πανηγυρίζοντας την εξέλιξη της υπόθεσης. Να πούμε τώρα ότι όλα ξεκίνησαν το μεσημέρι χθες με την αστυνομική επιχείρηση με τρεις δημιουργίες των ΜΑΤ από διαφορετικές πόλεις της Θράκης και Αλεξανδρούπολη και Κομωτινή και Ξάνθη να σπέβδουν στη νομική. Ήταν μια κατάσταση πραγματικά ανεξέλεγκτη και αυτό γιατί μια ομάδα νεαρών νωρίς το πρωί αποφάσισε να καταλάβει το κτίριο της νομικής παρεμποδίζοντας και υπαλλήλους αλλά και φοιτητές να μπουν μέσα προκειμένου να γράψουν εξετάσεις. Άμεση λοιπόν και συντονισμένη η επιχείρηση της αστυνομίας ολοκληρώθηκε τελικά αργά το απόγευμα. Μία εικόνα που δεν είμαστε ιδιαίτερα συνηθισμένοι να βλέπουμε στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Όχι μόνο στο Δημοκρίτιο. Ναι. Και γενικότερα. Και γενικότερα Κατερίνα. Είναι μια κατάσταση η οποία έτσι όπως έχει εξελιχθεί το πράγμα οξύνει λίγο τα πνεύματα. Θα μας επιτρέψει να πάμε λίγο στον κοσμήτορα της νομικής, στον κύριο Μιχάλη Χρυσομάλη. Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Καλημέρα σας. Κυρίως γιατί δεν βλέπουμε ακαδημαϊκούς τις τελευταίες ημέρες να βγαίνουν πολύ και να μιλάνε, κύριε Χρυσομάλη, σαν να υπάρχει, ας πούμε, κάτι μεταξύ σκεπτικισμού, αλλά θα τολμούσα να πω και φόβου. Δεν ξέρω, δεν έχουμε να πούμε και πολλά, νομίζω. Ωραία, πάμε να πούμε αυτά τα οποία μπορούμε να πούμε. Χθες έγινε μια επέμβαση της αστυνομίας εκεί. Λίγο να τα πάρουμε... Έτσι, ναι. Μπορείτε να μας ξεκαθαρίσετε πώς, ποιοι, γιατί... Λοιπόν, την προηγούμενη 5η-2 του μηνός, ομάδα φοιτητών, συντονιστικό πόλης, επιτροπή κατάληψης, δεν ξέρω, αποφασίσαν την κατάληψη νομικής, όχι αμέσως, αλλά από τη Δευτέρα, από χθες δηλαδή. Την επόμενη μέρα συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Φοιτητών της Νομικής Σχολής, το οποίο έκρινε αυτή την ενέργεια αντικαταστατική και παράνομη, και παράλληλα συγκάλεσε Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Φοιτητών Κώστας Βάρναλης για σήμερα Τρίτη. Οι καταληψίες, αυτοί που αποφασίζαν κατάληψη, την Κυριακή το μεσημέρι με ενημερώσαν ότι οριστικά θα προχωρήσουν την κατάληψη τη Δευτέρα το πρωί. Mm-hmm. Τους είπα να μην το κάνουν και στη Γενική Συνέλευση να πάνε να περάσουν τις απόψεις τους αφού έχουν τέτοια αποδοχή. Δεν με ακούσαν και στις 5 ώρα το πρωί έγινε κατάληψη, στην αρχή από λίγα άτομα, διαρκώς αυξανόμενα, κάποια στιγμή φτάσαν στα 70-80 άτομα και στην αρχή 7,5 ώρα το πρωί εμποδίστηκαν οι διοικητικές υπηρεσίες της σχολής, η γραμματεία κτλ. Να προσέλθουν στις εργασίες τους και στις 8,5 ώρα, μετά από μία ώρα, εμποδίστηκαν καθηγητές και φοιτητές που προσήλθαν για τον πρωινό κύκλο των εξετάσεων όπου είχαμε δύο μαθήματα. Είχε εξετάσεις, ήταν χθες, υπήρχε εξεταστική σε εξέλιξη. Σημειωτέων ότι εμείς είμαστε στο τέλος των εξετάσεων, είναι η τελευταία εβδομάδα. Κάναμε απρόσκοπτα τρεις εβδομάδες εξετάσεις. Είχαμε αυτή τη εβδομάδα την τελευταία εβδομάδα και από τη Δευτέρα ξεκινάμε το αιρινό εξάμεινο. Μάλιστα. Κύριε Χρυσομάλη, να ρωτήσω κάτι. Κατόπιν τούτου, εκεί και για να αποφευθούν τα χειρότερα, γιατί δεν είμαστε για να ανοίγουν και κεφάλια, αποφάσισα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μου να αναστείλω την εξεταστική περίοδο. Και όπως έχω υποχρέωση να συγκαλέσω τη σχολή των καθηγητών, τη Γενική Συνέλευση, για να αποφασίσουμε να ζητήσουμε την έγκριση από τη Σύγκλιτο, που είναι αρμόδια, να μας επιτρέψει τη μετάβαση σε καθεστώς εξ αποστάσεως εξέταση. Πραγματικά έκανα αυτό.
Η Σύκλητος αποφασίζει την εξαποστάσεως και δίνει και εντολή στο υπολογιστικό κέντρο να μας ετοιμάσει τις εξετάσεις. Άρα αυτές οι εξετάσεις πότε τώρα, θα γίνουν τώρα? Από τη στιγμή που η κατάληξη έληξε, θεωρώ ότι από αύριο μπορούμε να ξεκινήσουμε εξετάσεις με φυσική παρουσία και οι δύο μέρες που χάθηκαν να γίνουν στο τέλος των εξετάσεων με μικρή επιβάρυνση του προγράμματος. Αυτό είναι ένα τώρα, θέμα διαδικαστικό πάρα πολύ σοβαρό. Εγώ τώρα, ήθελα να σταθώ λίγο στο άλλο, κύριε Χρυσομάλη. Να σας πω τώρα λίγο για την επέμβαση. Ναι. Εγώ έκανα αυτά που έπρεπε να κάνω. Ούτως ή άλλως δεν είμαι αρμόδιος εγώ να φωνάξω την αστυνομία. Mm-hmm. Αυτή την αρμοδιότητα την έχει ο Πρίτανης ή αυτεπαγγέλτος οι αστυνομικές αρχές αν κρίνουν ότι τελούνται κακουργήματα. Από τις 11 και μετά δεν είχα καμία πληροφόρηση και στις 1 η ώρα του μεσημέρι με ειδοποίησαν ότι επίκειται επέμβαση των δυνάμεων. Τώρα από πληροφορίες που έχω, την επέμβαση την προκάλεσαν κυρίως οι φοιτητές, ο Σύλλογος Φοιτητών, ο οποίος κατήγγειλε και εμένα και τον Πρίτανη ως ανήμπορου, ψοφοδεείς και φοβισμένους. Και παράλληλα έστειλε επιστολή στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοίδη, που ζητούσε τη συνδρομή του για την διασφάλιση της λειτουργίας της σχολής. Κύριε Χρυσομάλη, πάντως αυτό το οποίο λέτε ότι οι φοιτητές ήταν εκείνοι οι οποίοι ζήτησαν την αστυνομική παρέμβαση, υπάρχει ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας που αναφέρει ότι οι Πρετανικές αρχές ήταν αυτές οι οποίες αιτήθηκαν. Τώρα εκεί πέρα το τι έγινε μεταξύ των Πρετανικών αρχών σε σύσκεψη με τους δύο υπουργούς Περακάκη και Χρυσοχοίδη, εγώ δεν το ξέρω γιατί δεν συμμετέχω σε αυτά τα όργανα. Μου είπε ο Πρίτανης ότι οι υπουργοί είπαν γιατί δεν μας ειδοποιήσατε, εμείς δεν θα είχαμε εμποδίσει την κατάληψη. Και εν πάση περιπτώσει, όταν εγώ πήγα στην Κομωτινή, γιατί πήγα μια φορά το πρωί και ξαναπήγα μετά, βρήκα έτοιμες τις δυνάμεις να παρέμβουν. Δηλαδή, τι συμπέρασμα βγάζετε εσείς από αυτό? Κοιτάξτε, η πρόθεση του Πανεπιστημίου και των Πρετανικών αρχών που έχουν αυτή την αρμοδιότητα δεν είναι υπέρ των επεμβάσεων. Και να σας πω γιατί, για έναν λόγο ο οποίος εύκολα μπορεί να το διαπιστώσει κανείς. Η Πολυτεχνική Σχολή στην Ξάνθη έχει 5 κατηλημένα τμήματα εδώ και 10 μέρες. Όπου την Πέμπτη Σύγκλητος αποφάσισε διαδικτυακές εξετάσεις παρά τις αισθάσεις των καθηγητών και δεν κάλεσε την αστυνομία. Ναι. Και επίσης είναι κατηλημένη από χθες και η ιατρική σχολή και πάλι δεν κάλεσε την αστυνομία. Και λέτε, το τι έγινε στην νομική Θράκης, όπου βεβαίως είναι γεγονός ότι ο Σύλλογος Φοιτητών, η πλειοψηφία των φοιτητών, οι φοιτητικές παρατάξεις είναι αντίθετες με την κατάληψη. Ωραία, μισό λεπτάκι τώρα. Κύριε Χρυσομάλη, γιατί είναι απορία μου από την αρχή. Αφού ο Σύλλογος των Φοιτητών είναι αντίθετος με την κατάληψη, Γενική Συνέλευση, από ό,τι κατάλαβα, δεν έχει γίνει. Την κατάληψη, ποιοι την αποφάσισαν, πόσοι ήταν, ήταν φοιτητές? Γιατί δεν ολοκλήρωσα σήμερα, αναμένεται διακόπτωση. Μισό λεπτάκι, Κατερίνα, μισό λεπτό. Να σας πω, εξ όσου γνωρίζω και από τα έγγραφα που πήρα, γιατί πήρα έγγραφα από αυτούς. Ναι. Λοιπόν, τη συνέλευση αυτή τη συγκάλεσαν δύο παρατάξεις, η παρανομία ΕΑΚ και η ΠΟΚΟΣΟΥ. Εξ όσων έμαθα, δεν μπορώ όμως, δεν είμαι σίγουρος γιατί δεν είμαι και παρόν. Ναι. Υπήρχαν φοιτητές από και υπόλοιπα τμήματα της Κομωτινής. Η Κομωτινή έχει 10 πανεπιστημιακά τμήματα. Βεβαίως η νομική είναι η μεγαλύτερη. Και αποφασίσαν κατ' άλλους 70, κατ' άλλους 150 να κάνουν την κατάληψη. Την επόμενη μέρα. Πόσους φοιτητές έχει η νομική? 2.000 ενεργούς φοιτητές. 2.000 ενεργοί φοιτητές, λοιπόν, οι οποίοι φοιτούν στη νομική, έμειναν όμοιροι μιας απόφασης την οποία έλαβαν 70 έως 150 συμμετέχοντες σε μια συνέλευση που δεν ήταν όλοι της νομικής όμως. Ναι, εν πάση περιπτώσει, και εύκολα αποδεικνύεται από το γεγονός ότι μετά από λίγες ώρες, όταν έγινε η επέμβαση αστυνομίας, που εξ όσων γνωρίζω έγινε 3-3,5 ώρα το μεσημέρι, βρέθηκαν 18 καταληψίες μέσα. Μάλιστα. Κατερίνα, κάτι ήθελες να πεις πριν.
Κάτι θέλεις να προσθέσεις? Ναι, ότι σήμερα αναμένεται η απόφαση της νόμιμης Γενικής Συνέλευσης των Φοιτητών, mm-hmm. προκειμένου να αποφασιστεί αν θα προβούν σε εκ νέου κατάληψη του κτηρίου της νομικής. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι αυτή την ώρα. Μάλιστα. Και αυτό να συμπληρώσω δε το εξής, έτσι για την πληρότητα της ενημέρωσης, ναι. ότι όταν εγώ πήρα στις 12:40 την Κυριακή ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έλεγε ότι οριστικά θα προχωρήσουμε στην κατάληψη, mm-hmm. τους απάντησα, μην το επιχειρήσετε, ούτως ή άλλως έχετε πετύχει μια πρώτη νίκη να συγκαλέσετε συνέλευση, μπορείτε να πάτε εκεί και αφού έχετε τέτοια αποδοχή των προτάσεών σας, κυρίως στρέφονται κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων, να το περάσετε από εκεί και εγώ και οι πανεπιστημιακές αρχές θα σεβαστούμε την όποια απόφαση πάρετε. Μάλιστα. Ένας ακαδημαϊκός καθηγητής, ένας ακαδημαϊκός δάσκαλος, πώς αισθάνεται βλέποντας δημιουργίες των ΜΑΤ μέσα σε ένα πανεπιστήμιο και προσαγωγές τώρα, δεν ξέρω αν πρέπει να πω φοιτητών, γιατί δεν ξέρω αν είναι κιόλας. Όχι, φοιτητές ήταν τι. Α, φοιτητές, ναι. Δεν έχω αντίληψη σε αυτό. Τώρα, δεν τους ξέρω και όλους, αλλά φοιτητές ήταν. Αυτούς που είδα να μιλούν στις κάμερες, τους ξέρω. Είναι φοιτητές της mm-hmm. σχολής μας. Πώς αισθάνεται λοιπόν ένας ακαδημαϊκός δάσκαλος βλέποντας τα μάτια? Φυσικά δεν αισθανόμαστε για το καλύτερο, ούτε και τα θέλουμε. Αυτά. Υπάρχει αλλά σε αυτή τη σκέψη? Όχι, δεν υπάρχει κανένα αλλά. Φαντάζομαι ότι θα μπορούσαμε να το λύσουμε. Υπάρχει βέβαια ένα ζήτημα στην σχολή. Και επειδή μίλησα και για την Πολυτεχνική της Ξάνθης, όπου εκεί έχει 5 τμήματα σε κατάληψη, και εκεί η κατάληψη αποφασίστηκε από τους συλλόγους. Εδώ ο σύλλογος φοιτητών είναι αντίθετος με την κατάληψη. Είτε το θέλουμε, είτε δεν το θέλουμε, είτε μας αρέσει, είτε δεν μας αρέσει. Μάλιστα. Πάντως, όπως μας είπε και η συνάδελφος κυρία Χρυσομάλη, σήμερα θα αποφασιστεί κιόλας και το μέλλον των κίνητων που είναι ανάποδο. Γι' αυτόν τον λόγο, και εγώ βρίσκομαι να καταλήγω στη θέση να ξεκινήσω από την Τετάρτη τις εξετάσεις ξανά. Θα μπορούσα να πω και από σήμερα. Αλλά δεν θέλω να καταλάβω τις αποφάσεις της συνέλευσης των φοιτητών. Ναι, σωστά. Σωστά, γιατί μας παρακολουθεί και κόσμος και φοιτητές οι οποίοι θέλουν να δώσουν τις εξετάσεις τους, τα μαθήματά τους και να γνωρίζουν πότε. Εχθές είχαμε δύο μαθήματα, ναι. τα οποία ήταν 8ο εξαμήνου, κρέμονταν πτυχία από εκεί. Ανέβηκε κόσμος από την Αθήνα να δώσει εξετάσεις έχοντας ένα ή δύο μαθήματα και φύγαν άπραγοι. Και το κλίμα μέσα στο οποίο θα τις έδιναν τις εξετάσεις, επίσης δεν θα ήταν το επιθυμητό για κάποιον δεν ο οποίος... Δεν θα μπορούσε. Η κατάληψη δεν γίνεται αφού δεν αφήνουμε κανέναν. Κατερίνα, το κλίμα πώς είναι στην περιοχή τώρα, εσύ τι διαβάζεις, εσύ είσαι πάρα πολύ έμπειρη, καταλαβαίνεις τώρα ποιες είναι οι υπόγειες διεργασίες. Μας λες λίγο έχουν τι βλέπεις. Έχουν ηρεμήσει φαινομενικά αρκετά τα πράγματα, ωστόσο σήμερα νομίζω ότι η μέρα είναι αρκετά κρίσιμη για να δούμε τι ακριβώς θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, η νόμιμη Γενική Συνέλευση των Φοιτητών. Νομίζω πως δεν θα προχωρήσουμε σε εκ νέου κατάληψη του κτηρίου της νομικής σχολής, αλλά όλα αυτά είναι εικασίες. Περιμένουμε να δούμε τι θα αποφανθούν οι φοιτητές. Πολύ σωστά ο Κοσμήτωρας ανέφερε ότι από χθες βρίσκεται και υποκατάληψη στο κτίριο της ιατρικής στην Αλεξανδρούπολη. Μπορώ να σας πω ότι είναι πάρα πολύ ήρεμα τα πράγματα. Δεν υπάρχει επαγρύπνηση από τις αρχές, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Όμως νομίζω ότι σήμερα είναι μια ιδιαίτερα κρίσιμη ημέρα για το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, για τις σχολές. Σημειωτέων ότι εκεί θα δικαιολογούνταν ενδεχόμενα και μια επέμβαση, διότι θίγει τη λειτουργία του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, το οποίο δεν αφορά μόνο τους φοιτητές, αφορά όλο το λαό του Εύρου. Τι εννοείται, κύριε Κοσμήτωρα, μας εξηγείτε λιγάκι? Είναι η ιατρική σχολή εκεί, Η ιατρική σχολή εργάζεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Επηρεάζεται, όπως μας λέτε. Μάλιστα. Όχι, θα επηρεαστεί. Σωστά, σωστά. Κύριε Χρυσομάλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Κατερίνα Καλυτερίδη για όλο το ρεπορτάζ το οποίο μας έδωσε. Πολύ τιμή προσφορά σου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Πάντα έτσι με πολύ πλούσιο ρεπορτάζ.